Γεια χαρά σε όλους, σήμερα θα κάνουμε unboxing και παρουσίαση το NZXT H510. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Unboxing GR, το πρώτο μας για τη φετινή σεζόν, δεύτερη σεζόν Unboxing GR. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και για φέτος με unboxing προϊόντων νέας τεχνολογίας και όχι μόνο. Στο πρώτο μας επεισόδιο θα κάνουμε unbox τη συνέχεια του H500, το H510. Είναι ένα MIDI Tower, θα δούμε την έκδοση με το λευκό χρώμα. Είναι γενικότερα minimal κουτιά, πολύ ποιοτικά. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω ξαναανοίξει. Είναι η πρώτη φορά που θα έρθω κι εγώ επαφή μαζί με εσάς, θα το δούμε μαζί. Ενώ τον προκάτοχό του, το H500, το έχω δει δύο φορές. Και να πω την αλήθεια, ήταν ένα πάρα πολύ βολικό κουτί και για cable management και αισθητικά ήταν πολύ ωραίο. Ειδικά σε όσους αρέσουν τα minimal κουτιά και οι απλές γραμμές χωρίς καμπύλες και διάφορα τρελά τέτοια. Οπότε δεν μένει παρά να το ανοίξουμε. Ειδικά για το πρώτο επεισόδιο δεν έχουμε δεύτερη κάμερα από πάνω λόγω χώρου. Τη δεύτερη κάμερα την έχουμε στο πλάι εκεί πέρα. Από εκεί πέρα θα βλέπουμε από μια διαφορετική γωνιά το κουτί, να το δείτε λίγο ολοκληρωμένα. Έχουμε αλλάξει λίγο το στήσιμο των καμερών. Λοιπόν, το φέρνω εδώ στα πόδια μου. Παίρνει και η πλάινη κάμερα, οπότε ανοίγω εδώ, ανοίγω εδώ. NZXT, λοιπόν, λευκό χρώμα, όπως είπαμε και πριν. Εδώ τώρα λίγο θα πρέπει να κατεβάσω το κουτί κάτω. Εδώ ένα παράδοξο να σας πω. Από ό,τι βλέπω, εδώ το φεριζόλ γράφει H500. Προφανώς θα είχαν πολλά από την προηγούμενη γενιά και τα χρησιμοποιούν τα ίδια. Προφανώς είναι οι ίδιες διαστάσεις, θα σας τα πω και αργότερα, αλλά θα σας έχω και λεπτομέρειες και συνδέσμους για το προϊόν κάτω στην περιγραφή, μπορείτε να το τσεκάρετε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι tempered glass στο πλάι. Αυτό ανοίγει πολύ εύκολα μόλις με μία βίδα εδώ πέρα. Μόνο αυτό. Το τζάμι σε αυτό εδώ είναι μόνο στο πάνω μέρος, φαίνεται την πλαϊνή κάμερα. Δεν βγαίνει όλο το πλαϊνό, βγαίνει μόνο από εδώ και πάνω. Λοιπόν, βγαίνει, το αφήνουμε με ασφάλεια κάπου. Εγώ τώρα θα το αφήσω εδώ πίσω, που δεν έχει κίνδυνο να πέσει. Αυτό εδώ είναι το κουτί μας εσωτερικά. Ήδη μας παρέχει τον πίσω ανεμιστήρα και τον πάνω ανεμιστήρα. Είναι απλή σε μαύρο χρώμα, δεν έχουν φωτισμούς και τέτοια. Στην πάνω θέση παίρνει και 14 ανεμιστήρα, εδώ πέρα είναι για 12 και έχει και μπροστά, από ό,τι βλέπω, για 2 ανεμιστήρες, και 12 και 14. Το κουτί, αν και MIDI Tower, μπορεί να δεχτεί κανονικά Full ATX μητρική. Η διάταξή του είναι κλασική των περισσότερων νέων κουτιών, όπου μπαίνει το τροφοδοτικό κάτω και από την πίσω πλευρά, οπότε πρέπει να βγάλουμε και το πίσω καπάκι να το δείτε. Να πω την αλήθεια, μπαινοβγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Το πίσω καπάκι έχει και εδώ τα φιλτράκια, γιατί είναι και είσοδος αέρα εάν κάποιος βάλει υδρόψυξη ή το μπροστά το intake, δηλαδή η εισαγωγή αέρα, είναι από εδώ πέρα, ας το πούμε, τραβάει αέρα, από εδώ είναι μία είσοδος και από τη μέσα μεριά έχει τα φιλτράκια που μπορούμε εύκολα να τα βγάλουμε και να τα καθαρίσουμε. Αφήνω και εδώ το άλλο καπάκι. Αν το γυρίσουμε από την πίσω πλευρά, εδώ θα δείτε, όπως και το προηγούμενο το H500 το οποίο είχα δουλέψει, έχει αρκετό χώρο για ένα σοβαρό cable management. Δηλαδή εδώ μας έχει και κάποια, ας το πούμε, σαν αυλάκι, να το πω έτσι πιο απλά, και έχει και ήδη περασμένα τα velcro εδώ πέρα που μπορούμε να περάσουμε και να δέσουμε τα καλώδια. Εδώ για τον ανεμιστήρα τον πίσω βλέπουμε ότι δεν έχει απλά το καλωδιάκι να κρέμεται μέσα στο κουτί, απλά το έχουν ήδη περασμένο στην πίσω πλευρά και η αναμονή του είναι εδώ πέρα. Το ίδιο ισχύει και τον πάνω ανεμιστήρα, δεν είναι απλά δεμένα τα καλώδια και να περιμένουν εδώ μπροστά, τα έχουν ήδη φέρει από την πίσω πλευρά και υπάρχει αναμονή εδώ πέρα. Και εδώ πέρα μας έχει τα καλώδια, για τις μπροστινές USB είναι τα καλωδιάκια αυτά του front panel, δηλαδή το κουμπάκι και τα λεντάκια, τα οποία είναι ήδη τοποθετημένα στις θέσεις. Από ό,τι βλέπω δεν έχει reset κουμπί, θα σας το δείξω μετά και από κοντά να δείτε τα κουμπιά τα οποία μας παρέχει, και έχει και το μπροστινό audio. Στην μπροστά πλευρά τώρα, θα το γυρίσω λίγο εδώ πέρα για να το δείτε, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα καλά. Λοιπόν, στην μπροστά πλευρά είναι το κουμπί, είναι μία USB 3 Type-A και έχει και μία Type-C, και το audio jack είναι TRRS, δηλαδή είναι και μικρόφωνο και ακουστικά μαζί σε ένα jack. Και τι άλλο μας δίνει εδώ πέρα? Έχει ένα κουτάκι εδώ πέρα, το οποίο προφανώς εδώ θα έχει τις βίδες. Το ανοίγουμε. Εδώ μας δίνει τις βίδες, το ανταπτοράκι για το front panel αυτό εδώ. Έχει κάποια δεματικά, τις βιδούλες, και έχει και ένα σπλιτεράκι, και αυτό που σας είπα, επειδή αυτό είναι jack το οποίο έχει και το μικρόφωνο και τα ακουστικά, εάν κάποιος δεν έχει τέτοια ακουστικά και έχει τα κλασικά που είναι με δύο jack, έχει εδώ ένα σπλιτεράκι το οποίο μας κάνει τη δουλειά αυτή. Να επιστρέψουμε λίγο στα καλώδια. Να πω την αλήθεια, αυτός είναι ο κλασικός, ο USB 3. Αυτός εδώ είναι ο USB 3,1 Gen 2 για Type-C. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές μητρικές οι οποίες έχουν αυτόν τον κονέκτορα, απλά ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί αντάπτορες οι οποίοι μας κάνουν αυτό το βίσμα, μας το κάνουν έτσι. Τελειώσαμε με το πλαϊνό. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο θέσεις για SSD, όπως επίσης και δύο θέσεις για συμβατικούς hard drive. Από την πίσω κάμερα το βλέπετε, και από την κάτω μεριά, από ό,τι βλέπουμε, έχει εδώ το φιλτράκι όπου αφαιρείται εύκολα και μπορούμε να το καθαρίσουμε, όπως επίσης έχει και σε αυτή την πλευρά, το οποίο βγαίνει από τη μέσα πλευρά, και βγάζουμε και αυτό το φιλτράκι που είναι για στην είσοδο του αέρα. Να πούμε εδώ πέρα ότι κάποια από τα κομμάτια του κουτιού αφαιρούνται. Αυτό εδώ το πλαϊνό, το λευκό, το βλέπετε και στην πίσω κάμερα, όπως και αυτές εδώ οι βίδες βγάζουν το μπροστά το τμήμα εδώ πέρα που βιδώνεται, οι μπροστά ανεμιστήρες, ή αν βάλουμε ψυγείο για υδρόψυξη. Να βγάλουμε αυτό το πλαϊνό να δείτε. Η ποιότητα κατασκευής σε αυτό είναι δεδομένη, έτσι, δηλαδή είναι η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με τα πιο φτηνά κουτιά. Βλέπετε και τα μέταλά του είναι πολύ πιο ποιητικά, οπότε ας το γυρίσουμε εδώ πέρα από το άλλο πλάι. Αρκετές βίδες βέβαια, αλλά εντάξει. Οπότε τώρα αφαιρείται αυτό εδώ το κάλυμα, αφαιρέθηκε αυτό το λευκό. Αυτό ουσιαστικά καλύπτει την τρύπα, έτσι ώστε να φαίνονται λίγο πιο ωραία τα καλώδια καθώς έρχονται από την πίσω πλευρά. Βασικά από ό,τι βλέπω, αυτό εντάξει, δεν αφαιρεί και τόσο εύκολα, ανοίγει σαν, ας το πούμε, πορτάκι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε και να σφίξουμε το radiator, το τμήμα του ψυγείου τέλος πάντων, αν βάλουμε υδρόψυξη ή αν βάλουμε τους ανεμιστήρες να είναι από την μπροστά πλευρά. Για τις θέσεις των δίσκων τώρα λίγο να ξαναδούμε. Εδώ στο πίσω μέρος, όπως είδαμε και πριν, υπάρχουν αυτά εδώ τα πλαστικά, τα οποία είναι οι βάσεις για τους SSD. Αυτά μπορούμε να το αφαιρέσουμε, τη βιδούλα αυτή εδώ, και βγαίνει η βάση, βιδώνουμε τον SSD μας εδώ πέρα και τον τοποθετούμε. Όπως ήταν και στο H500, αλλά νομίζω και στο H το 700 της προηγούμενης σειράς τέλος πάντων, ο SSD μπορεί να τοποθετηθεί αν θέλουμε και εδώ. Τα ποδαράκια αυτά που έχει μπορούν εύκολα να μπουν και εδώ μέσα, αυτό εδώ το σημείο, επειδή είναι διάτριτο, μπορούμε εύκολα, αν θέλουμε, να βάλουμε τους SSD, ξέρω εγώ, κάπως εδώ, αν θέλουμε να φαίνονται, εφόσον είναι με το τζάμι. Εδώ το κάτω κομμάτι που είναι για τους σκληρούς δίσκους αφαιρείται, και από ό,τι βλέπω μπορεί να δεχτεί μέχρι και 3, όχι 2 που είπα νωρίτερα. Όπως επίσης το τμήμα αυτό το μεταλλικό που έχει εδώ πέρα το κουτί, μπορούμε σφίγγοντάς του και ξεσφίγγοντάς του να το μετακινήσουμε λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά. Από την πίσω κάμερα μπορείτε να το βλέπετε, δηλαδή μπορεί αυτό να έρθει λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά, όπως είναι τώρα. Και πριν κλείσουμε να δούμε λίγο το H510 σε αριθμούς. Οι διαστάσεις του είναι 46 εκατοστά το ύψος, 42,8 το μήκος και 21 εκατοστά στο πλάτος. Αυτά τώρα τα βλέπω από το μάνιο και δεν μπορώ να θυμάμαι απ' έξω τους αριθμούς. Από ό,τι αναγράφει μπορεί να πάρει μέχρι και 32,7 εκατοστά μήκος κάρτα γραφικών. Όπως επίσης πολύ σημαντικό που το βλέπω συχνά σε ομάδες στο Facebook, το κουτί αυτό μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 16,5 εκατοστά μέγεθος ψύχτρας, καθώς πολλές aftermarket ψύχτρες είναι αρκετά ογκώδεις και κάποια ειδικά ανάβαθα κουτιά δεν τις χωράνε. Σε αυτό μέχρι 16,5, δηλαδή 165 χιλιοστά. Όπως επίσης για το μπροστά radiator, για το μπροστά ψυγείο, μπορεί να πάρει πάχος μέχρι και 6 εκατοστά. Προφανώς ίσως θεωρεί το radiator μαζί με το fan μαζί είναι τα 6 εκατοστά. Αυτή ήταν και η αριθμή του H510. Είδαμε στην αρχή πόσο ανοίγει, ας δούμε και πόσο εύκολα κλείνει. Λοιπόν, είναι αρκετά πιο εύκολο. Εδώ αν δείτε το μπροστά τμήμα έχει εδώ πέρα τις μικρές τρυπούλες και εδώ πέρα αντίστοιχα το κουτί έχει τα μικρά, ας πούμε, τα εξογκώματα, πώς να το πω, έτσι ώστε φωλιάζουν και μετά εδώ κλείνει σαν πόρτα πλέον. Δεν είναι το κλασικό σύστημα που έχουν τα πιο απλά κουτιά που πρέπει να το ξαπλώσουμε και να το σύρουμε. Είναι αρκετά πιο εύκολο, δηλαδή πιστεύω για να σφινώσουμε, δηλαδή αν έχουμε κάνει το cable management με αυτόν τον τρόπο κλείνει πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, κλείσαμε το ένα κομμάτι και το μπροστά κομμάτι, όπως είπαμε, δεν είναι πλήρες το τζάμι, αλλά το παράθυρο πιάνει από την μέση και πάνω, δηλαδή θα το δείτε από εδώ πέρα και όχι από εδώ πέρα κάτω. Στην πίσω κάμερα φαίνεται καλύτερα, δηλαδή ξεκινάει από εδώ πέρα, οπότε εδώ πέρα το βάζουμε εδώ πέρα κάτω. Έχει δύο πλαστικά ποδαράκια όπου πατάει το τζάμι μας. Εδώ πέρα πάνω αντίστοιχα έχει δύο πλαστικά τα οποία μπαίνουν σε αυτό εδώ το σημείο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, εδώ πέρα μπαίνουν και έχει σε ένα σημείο μόνο που το βιδώνουμε πίσω. Εδώ πέρα. Αυτό ήταν λοιπόν το προϊόν μας για σήμερα. Το πρώτο προϊόν για τη δεύτερη σεζόν του Unboxing GR, H510, ο πολύ πετυχημένος διάδοχος του H500, ένα πολύ στιβαρό και σοβαρό κουτί. Είναι στην κατηγορία λίγο κάτω από τα 100 ευρώ, εκεί γύρω στα 90 κάτι μπορείτε να το βρείτε. Συνδέσμους για το προϊόν θα σας έχω κάτω στην περιγραφή και λεπτομέρειες όπως σας είπα νωρίτερα. Η ποιότητα κατασκευής του είναι δεδομένη, η χώρη του είναι απίστευτη για MIDI Tower, είναι έτοιμο να υποδεχτεί οποιοδήποτε σύστημα, μπορεί να πάρει μέχρι και full ATX μητρική, μπορεί να δεχτεί μέχρι διπλή υδρόψυξη με 2 ανεμιστήρες, όχι με 3. Έχει σε 2-3 σημεία μικρά φιλτράκια τα οποία πολύ εύκολα βγαίνουν και καθαρίζουν και είναι γενικότερα ένα σύνολο ό,τι πρέπει για τους λάτρεις των minimal κουτιών. Βγαίνει και σε μαύρο χρώμα και υπάρχει και η έκδοση αντίστοιχα η H510i, η οποία περιλαμβάνει και το controller των RGB μαζί με RGB φανάκια, νομίζω έχει και κάποιο λεντάκι αν δεν κάνω λάθος. Εσάς πώς σας φάνηκε το H510? Αν θέλετε κάτω στα σχόλια μπορείτε να μας γράψετε τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις σας και αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like. Αν έρχεστε πρώτη φορά στο κανάλι μας, από εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε εγγραφή, όπως επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι έτσι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.